Πρόεδρε, αν το κυπριακό πρόβλημα πρόκειται να επιληθεί, πρέπει να επιληθεί συμφώνως προς τις αρχές της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να επιληθεί με την αποδοχή της στρατιωτικής βίας και των τετελεσμένων, αλλά υπάρχουν και οι λεγόμενες διαφορές στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός των ορίων της Υφαλοκρηπίδος, του μόνου δηλαδή υπαρκτού προβλήματος, θα είχε επιτευχθεί εάν η Τουρκία εδέχεται ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του δικαίου της θαλάσσης, το οποίο έχει αποδεχθεί και η μεγάλη σας χώρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, εξέπνευσε στις 11:20 το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάνο, που νοσηλευόταν από επιπλοκές πνευμονίας. Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την 5η 17 Νοεμβρίου με εμπείρετο και σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Η υγεία του ήταν ήδη επιβαρημένη και παρά την εντατική θεραπευτική αγωγή, ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε και παρουσίασε ανεπάρκεια πολλαπλών οργανικών συστημάτων. Ο Κωστής Στεφανόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα τον 15 Αύγουστο του 1926. Ήταν γιος δικηγόρου, ο οποίος διετέλεσε κατ' επανάληψη βουλευτής Αχαΐας και υπουργός. Στα νεανικά του χρόνια ήταν αθλητής κολύμβησης και υδατοσφαίρησης. Ο ίδιος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το 1954 και άσκησε δικηγορία έως τον Ιούλιο του 1974. 10 χρόνια αργότερα, το 1964, είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής Αχαΐας με το ψηφοδέλτιο της ΕΡΕ, ύστερα από τρεις ανεπιτυχείς συμμετοχές στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Το 1974 έγινε μέλος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια εξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο Κωστής Στεφανόπουλος συμμετείχε στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Υφυπουργός Εμπορίου, Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στις εκλογές του 1977 επανεξελέγει βουλευτής Αχαΐας και ανέλαβε Υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης από το 1977 έως και το 1981, αρχικά υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στη συνέχεια υπό τον Γεώργιο Ράλη. Τον Δεκέμβριο του 1981, μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και την παρέτηση Ράλη από την θέση του Προέδρου, διεκδίκησε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στη σχετική ψηφοφορία πήρε 32 ψήφους, καθώς κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στήριξε για Πρόεδρο τον Ευάγγελο Αβέροφ. 4 χρόνια αργότερα και μετά τη δεύτερη ήττα της Νέας Δημοκρατίας από το Πασόκ, που οδήγησε στην παρέτηση Αβέροφ, ο Κωστής Στεφανόπουλος έθεσε για δεύτερη φορά την υποψηφιότητά του για το αξίωμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γνώρισε ξανά την ήττα αυτή τη φορά από τον Μητσοτάκη. Ένα χρόνο αργότερα αποχώρησε από την Νέα Δημοκρατία και στις 6 Σεπτεμβρίου του 1985 ίδρυσε την Δημοκρατική Ανανέωση, Διάνα, μαζί με 9 νεοδημοκράτες βουλευτές που προσχώρησαν στο νέο κόμμα. Το 1994, ωστόσο, τρεις μέρες μετά την αποτυχία της Διάνα στις ευρωεκλογές της 12ης Ιουνίου, ανακοίνωσε τη διάλυσή της και αποχώρησε από την πολιτική. Στις 8 Μαρτίου του 1995, με την υποστήριξη 11 βουλευτών της Πολιτικής Άνοιξης του Αντώνη Σαμαρά, η οποία τον είχε προτείνει για το ανώτατο αξίωμα, και 170 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ εξελέγει στην τρίτη ψηφοφορία Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 5 χρόνια αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου του 2000, επανεξελέγει από τη Βουλή Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτή τη φορά με 269 ψήφους, καθώς τον υποστήριξαν τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Με την εκλογή του αυτή, έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που υποστηρίχθηκε από τα δύο μεγάλα κόμματα και συγκέντρωσε τόσο μεγάλη πλειοψηφία, καθώς και ο πρώτος Πρόεδρος που εξελέγει για δύο συνεχείς θητείες. Ένας Πρόεδρος Δημοκρατίας που εκπροσώπησε επάξια τη χώρα του, ένας, θα έλεγα, σοφός και πολύ μορφωμένος πολιτικός που αφήνει σίγουρα πίσω του μία ιστορία την οποία εμείς πρέπει, από την οποία εμείς πρέπει να διδαχτούμε. Χάσαμε ένα μεγάλο πολιτικό, ένα μεγάλο άνθρωπο. Μακάρι πολλοί από εμάς τους πολιτικούς που είμαστε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λαϊκίζε σε καμία περίπτωση, έδειχνε το δρόμο, δεν φοβόταν να εκφράσει την άποψή του και νομίζω ότι αυτό ήταν που τον ξεχώριζε και τον έκανε αποδεκτό από όλες τις πολιτικές πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε και ο Δήμος Καβάλας, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με λύπη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, ενός ανδρός που αποτέλεσε υπόδειγμα συνεπούς και αξιοπρεπούς υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Επίτιμος Δημότης Καβάλας, ο εκλοιπών, υπήρξε ευπατρίδης πολιτικός και πρότυπο εντιμότητας και ακεραιότητας καθ' όλη την πορεία ενάσκησης των πολιτικών και πολιτιακών του καθηκόντων.